τι θα βάλεις στο στομάχι σου όταν δεν έχεις τίποτα να μαγειρέψεις. Δίνοντας απλόχερα τη βοήθειά της ανεξαρτήτου εποχής και συνθήκων, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη συνεχίζει αδιάκοπα τα συσίτιά της, αποτελώντας στήριγμα για όσους έχουν ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η ΝΑΗ, προσαρμοσμένοι στους νέους υγειονομικούς κανόνες και με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, συνεχίζουν την ατελείωτη προσφορά και αλληλεγγύη τους με την ελπίδα και την ευχή της εξόδου από τον υγειονομικό σκόπελο. Η φιλανθρωπία είναι μια δράση της Εκκλησίας που δεν έπαψε ποτέ. Ακόμη και την περίοδο γενικού lockdown, όπως λεγόταν, οι ενορίες μας και η Αρχιεπισκοπή σαν κεντρικός φορέας δεν έπαψε να ασκεί τη φιλανθρωπία της, δεν έπαψε να μοιράζει φαγητό στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είναι μια μορφή αποστολής και αυτή που κάνουμε τώρα. Είναι, ανταποκρίνεται η Εκκλησία στις ανάγκες, στις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε. Όπως δηλώνουν οι ιερείς στην κάμερα της Κρήτη TV, το έργο της υποστήριξης σε αυτούς που τη χρειάζονται παραμένει σταθερό, καθώς τα συσίτια και η διανομή φαγητού συνεχίστηκαν και την περίοδο του lockdown, όπως συνεχίζονται αδιάκοπα και το καλοκαίρι. Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που συνεισφέρουν εθελοντικά στο κοινωνικό χρέος της αδελφοσύνης. Έχουμε εθελοντές και όλο αυτό που μαγειρεύεται, το φαγητό, είναι με αγάπη, γιατί είναι με αυταπάνηση, με θυσία, οπότε ναι, είναι και πιο νόστιμο. Μπορεί ο καθένας να προσέλθει, υπάρχουν οι νωρίες μας που κάνουν συσίτιο έτοιμο μαγειρευμένο φαγητό κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ, αρκετές ενορίες. Έχουμε γύρω στις 7-8 ενορίες που διανέμουν φαγητό μαγειρευμένο καθημερινά και στο κέντρο και περιφερειακά πιο έξω λίγο. Γιατί, όπως είπα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν ανάγκες. Λίγο πριν την τελευταία ανάσα του Αυγούστου, με αρκετούς εθελοντές να μην βρίσκονται στη διάθεση των ναών, εκείνοι που έχουν ανάγκη δεν μένουν μόνοι. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο σταματάμε. Πλην όμως, πριν κλείσουμε, τους δίνουμε τρόφιμα διαρκείας μαζί με διάφορα άλλα, κοτόπουλα κτλ. Και ούτως ώστε να προσπαθήσουμε μέρος των αναγκών να το καλύψουμε. Με τη διανομή τροφίμων μακράς διαρκείας από αρκετούς ναούς, καθώς και με την αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας άλλων, η ευσπλαχνία και η συμπόνια στους συνανθρώπους μας συνεχίζεται δίχως σταματημό. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν ανάγκες.